Με την ευρεία κλίμακα επιχείρηση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στη Συρία να βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Τζο Μπάιντεν επισκέφτηκε την Άγκυρα. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος τόνισε πως θα πρέπει να τηρηθούν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση του Φετουλάχ Γιουλέν, τον οποίο η Άγκυρα κατηγορεί ως ενορχιστρωτή του πραξικοπήματος. Δεν οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν είχαν καμία εκ των προτέρων γνώση για τα γεγονότα τη 15η Ιουλίου. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και ο Αμερικανικό λαό καταδικάζουν αυτό που συνέβη, ανέφερε ο κύριος Βάιντεν. Ο Αμερικανό Αντιπρόεδρο τόνισε πω έχει καταστήσει σαφέ στου Κούρδου τη Συρία ότι πρέπει να μετακινηθούν ανατολικά του Εφράτη. Ο Μπιναλί Κιλντιρίμ ξεκαθάρισε τη στάση της Άγκυρας. Η Τουρκία δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί ένα νέο κουρδικό μόρφωμα στα νότια σύνορά της. Κάτι τέτοιο θα συνιστά μια μεγάλη απειλή για την εθνική μας ασφάλεια. Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος τόνισε πως αντικείμενο διαπραγμάτευση είναι η επανένωση του νησιού υπό μια λύση ομοσπονδίας. Η τουρκική πλευρά ήταν πάντα υπέρ τη λύση, επισήμανε ο Μπινταλίγκιλ Ντυρίμ και τόνισε πως οι ΗΠΑ προσπαθούν ώστε να μην χαθεί και αυτή η ευκαιρία.